Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο Survivor να καλημερίσουμε τον Αλέξη Μίχα. Αλέξη, καλημέρα. Καλή σας διότι... Καλημέρα. Καλημέρα. Βοά το διαδίκτυο. Εγώ σε πάρα πολλά site το πρωί ήταν να γίνεται να χαμός, σε πάρα πολλά site. Ναι. Γράφουν ότι σήμερα μετά από 11 φορές σωτηρίας τελικά αποχωρεί ο Ντάφη. Δεν το λέμε εμείς, το διαβάζουμε σε πολλά site, έτσι. Κυκλοφορεί από το πρωί στο διαδίκτυο, υπάρχει ένα σχετικό θρίλερ. Τελικά τι γίνεται με τον Ντάφη? Μένει, φεύγει? Οι πληροφορίες διαχέονται συνεχώς. Υπάρχει, μάθε όμως, έντονο... Αλέξη, για να πάμε αεροδρόμιο. Υπάρχει έντονο παρασκήνιο ότι έχει ήδη αποχωρήσει. Έτσι λένε τουλάχιστον τα διαδικτυακά δημοσιεύματα, δεν το υιοθετούμε εμείς, να το επαναλάβουμε αυτό. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εάν αποχωρήσει όπως θέλουν οι πληροφορίες στον Ντάφη το βράδυ, με πόσα χρήματα τελικά φέρνει? Πάμπλουτος, δηλαδή, Γιώργο. Αυτό πάμπλουτος. Πάμπλουτος. 143.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν έχουμε και τη σχετική κάρτα. Είναι 143.000 ευρώ. 6.000 ευρώ την εβδομάδα ήταν η αμοιβή του από την αρχή. Ναι. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε κλείσει και ένα deal με τον Ατζούν για μπόνους 5.000 ευρώ. Άρα καταλαβαίνουμε. Όχι 500, είναι 5.000 ευρώ. Άσχετα ποια θα είναι η κατάληξη, άσχετα ποιος θα είναι ο νικητής του Survivor, αυτός που έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα όφελος, ναι, και να τελειώσει το Survivor, θα έχει τα περισσότερα χρήματα, γιατί φτάσαμε γιατί μέχρι ο εδώ. Παίρνει 100 χιλιάρια, δεν παίρνει. Και έκανε διακοπές 6 μήνες. Άρα ο νικητής θα πάρει τα περισσότερα. Ναι, άσχετα από το έπαθλο. Τα περισσότερα σαν παίκτης θα έχει πάρει. Δηλαδή, όποιο να είναι το αποτέλεσμα και να είναι το αποτέλεσμα, ο Τριαντάφυλλος έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα. Έκλεισε μακράν την καλύτερη συμφωνία. Και αναγεννήθηκε και η καριέρα του. Δηλαδή, έρχονται και άλλα. Μα και τώρα που βγαίνει, βγαίνει στην καλύτερη περίοδο που θα ξεκινήσει, αν όλα πάνε καλά. Καλά, να είναι καλά άνθρωποι στην οικογένειά του. Θα ανέβει πολύ το κασέτι, πολύ ψηλά. Τάσο, είσαι στεναχωρημένος. Είναι ο διατραπεζικός νικητής, ο νικητής της καρδιάς μας. Και είμαι στεναχωρημένος. Όταν και αν βγει πάντα. Θα βάλω μαύρο μπλουζάκι. Και να σας δώσω μια τελευταία λεπτομέρεια. Ναι. Μαθαίνω ότι είναι ο πιο ευνοημένος και για έναν ακόμη λόγο. Έγιναν τροποποιήσεις στο συμβόλαιό του την τελευταία στιγμή πριν φύγει για τον Άγιο Δομήνικο και κατάφερε να κλείσει όρους που δεν τους έχουν άλλοι παίκτες. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Σύρο μου, βάλε τον Κώστα, αγόρι μου. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Υπάρχει η ρήτρα εχεμήθειας. Έκλεισε κάποιους όρους, κάποιες συμφωνίες την τελευταία στιγμή μέσω του δικηγόρου του που ήταν πολύ πιο ευνοϊκή από την αρχική συμφωνία που του είχε προταθεί. Να μην κουβαλήσει καν τις αποσκευές του γιατί θα θεωρηθεί ότι αγωνίστηκε. Κώστα, διαφωνεί, συγγνώμη. Μισό λεπτό, γιατί σε είδα έξω πίσω από την κάμερα και έκανε αυτή την κίνηση. Εντάξει, δεν νομίζω να αλλάζαν οι όρους συμβόλαιο τελευταία στιγμή, γιατί να πω την αλήθεια, είχα μιλήσει και μαζί του την ώρα που πήγαινε στο αεροδρόμιο. Είχε πάρει τηλέφωνο το Βασάλο και είναι 100% εξακριβωμένο ότι το συμβόλαιό του άλλαξε 3 μέρες πριν φύγει για τον Άγιο Δομήνικο. Μα έφερε τόσα λεφτά ο άνθρωπος. Επίσης, τα περισσότερα λεφτά που τα έχουν πάρει παίκτες είναι η Κατερίνα Βαλάκα, αν θυμόμαστε όλοι καλά. Όχι, μιλάμε για αυτό το Survivor. Έχει πάρει πάρα πολλά και για αυτό το Survivor, ακόμα και ο νικητής θα έχει πάρει λιγότερα από τον Ντάφη. Για το φετινό όμως λέμε, συγκριτικά με τους άλλους παίκτες. Γιατί είχε έναν. Αν κερδίσει άσυλο, δεν λέω για το έπαθλο. Επειδή ο μισθός του ήταν ο μεγαλύτερος και έμεινε περισσότερο χρόνο, είναι αυτός ο μισθός που πήρε όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή και να φύγει τώρα. Φέι, μην κρυβόμαστε. Τα φαβορί είναι Μπόγδανος και Κατσούλης. Εάν κερδίσει ένας από τους δύο, δεν μπορούν να φτάσουν τα λεφτά του Τριαντάφυλλου σε καμία περίπτωση. Πόσα λεπτά έχει πάρει ο Ντάνος? Πολύ λιγότερα. 900 ευρώ το μήνα παίρναμε. Μόνο 900 ευρώ το μήνα.